Της αν προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο πολιτικός όρκος, ναι. Δίχως να ακουστεί το παραμικρό σύνθημα, στη συνέχεια ο θρησκευτικός και έπειτα ο αγιασμός, και αμέσως μετά, αφού ο κύριος Μπουτάρης ευχαρίστησε και τις δύο πλευρές για την τήρηση της ηρεμίας, είπε, ξεκαθάρισε πως... Ακούστε τον λίγο. Ο κύριος Μπουτάρης φοράει, αν μπορείτε να το δείτε, στο πέτος στο σακάκι. Είδαμε ότι κάτι φοράει, ναι, Ελένη. Τι είναι αυτό? Κίτρινο αστέρι. Ναι. Είναι το κίτρινο αστέρι που φόρασαν οι Γερμανοί στους Εβραίους στην κατοχή προκειμένου να τους ξεχωρίζουν. Είναι σημάδι, είναι ένδειξη και θέση του κυρίου Μπουτάρη ενάντια στο φασισμό, ενάντια σε αυτά που έζησαν οι Εβραίοι τα χρόνια της κατοχής. Να σας πω όμως πως ο κύριος Μπουτάρης ευχαρίστησε τις δύο πλευρές που δεν φώναξαν συνθήματα την ώρα του όρκου. Είπε ότι ο χώρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ιερός, όλοι έχουν λόγο, όμως μόνο όταν έχουν κόσμια συμπεριφορά. 49 δημοτικοί σύμβουλοι που ορκίστηκαν με τον Δήμαρχο, 50 και 91 οι κοινοτικοί. Όπως βλέπετε, παραμένουν και τα μέλη της Χρυσής Αυγής και τα μέλη των Αριστεριστών. Θα δούμε πώς θα εκενωθεί ο χώρος τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η εικόνα από τη Θεσσαλονίκη. Ελένη, παραμένεις εκεί. Όπως είχε προαναγγείλει. Παραμένεις εκεί. Πρέπει να πάω σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφω.